Ναι, Μάρκο, καλησπέρα. Έχουμε ένα περιστατικό με πυρκαγιά κοντά στην Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, στο ύψος της Νέας Μανολάδας, όπου έχει ξεσπάσει μια φωτιά η οποία έχει λάβει μεν μεγάλες διαστάσεις, αλλά δεν ανησυχεί τους αξιωματικούς περιοριστικής υπηρεσίας. Είναι στο σημείο ισχυρές δυνάμεις. Να σου πω για όσους παρακολουθούν ότι αυτή τη στιγμή είναι κλειστή η Εθνική Οδό Πατρών Πύργου στο συγκεκριμένο σημείο, λόγω των καπνών που πάνε από την φωτιά προς το σημείο της Εθνικής, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο. Έτσι λοιπόν γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας προς την παλιά Εθνική Οδό μέχρι να αποκατασταθεί η ομαλότητα στο συγκεκριμένο σημείο και να σβηστεί η φωτιά. Να σου πω ότι είναι το δεύτερο περιστατικό το οποίο καλούνται να αντιμετωπίσουν μέσα σε λίγη ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Ηλία, καθώς είχαμε νωρίτερα μια φωτιά στην περιοχή Λευκοχώρη του Δήμου Ήλιδας, όπου εκεί κρίθηκαν να αντιμετωπίσουν περισσότερες 10 πυροσβεστικά οχήματα με τους άντρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Εκεί η κατάσταση είναι σαφώς βελτιωμένη. Έχει σβήσει το πύρινο μέτωπο. Παραμένουν μόνο δυνάμεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπηρώσεις. Ευτυχώς και στις δύο περιπτώσεις, Μάρκο, δεν έχουμε ισχυρούς ανέμους και έτσι το έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας είναι σαφέστατα πιο εύκολο. Λοιπόν, έχουμε μία πυρκαγιά αυτή τη στιγμή στη Νέα Μανολάδα και είπες, Χρήστο, έχει κλείσει η Εθνική Πατρών Πύργου. Για τους φίλους οδηγούς, αυτό να το ακριβώς, επαναλάβουμε. Έχει κλείσει η Πατρών Πύργου στο ύψος της Νέας Μανολάδας. Γίνεται νωρίτερα εκτροπή των αυτοκινήτων προς την παλιά Εθνική Οδό, μέχρι ότου σβήσει φωτιά και μπορεί να διέρχονται κανονικά από το σημείο. Μάλιστα. Παρακολουθούμε την εξέλιξη και αυτού του πύρινου μετώπου.